Δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Εκεί, σε αυτό που έλεγα, ότι η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί να υπάρχει εργασία χωρίς να υπάρχει και επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό οι δράσεις πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να συνδέονται βέβαια και οι ενίσχυση των επιχειρήσεων με την απασχόληση. Να συνδέονται δηλαδή τα προγράμματα από κοινού. Έχουμε και εδώ αρκετά προγράμματα που και με το νέο ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και τα οποία θα έχουν σύνδεση με τις θέσεις απασχόλησης σε κάθε επιχείρηση. Αυτά έχω να πω. Παρακολουθούμε από κοντά και σε συνεργασία με τα εργατικά κέντρα που έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και θα προσπαθήσουμε εμείς σαν περιφέρεια για ό,τι καλύτερο αφορά τις θέσεις εργασίας, τις μόνιμες θέσεις εργασίας στο νησί μας. Τα στοιχεία αυτά τώρα μπορούν να αποτελέσουν, να τα αξιοποιήσουμε, να τα εκμεταλλευτούμε, αν θέλετε, με την καλή έννοια. Βεβαίως, και να διεκδικήσουμε βεβαίως, από την κεντρική πολιτεία και επίσπευση των έργων, για παράδειγμα, και επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Ναι. Γι' αυτό γίνεται η έρευνα και είναι ένα σημαντικό στοίχημα για μας, ένα σημαντικό στοιχείο και στοίχημα, θέλετε, με αυτά τα στοιχεία τα οποία ήδη έχουν μεταβαστεί και προς τα κεντρικά, και ακόμα στον ίδιο στον Πρωθυπουργό, με την εκτόξευση, αυτή τη δραματική εκτόξευση της ανεργίας, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε επιπλέον στήριξη για την απασχόληση, για δράση απασχόληση στο νησί μας. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται και αποδεικνύεται, αν θέλετε, με τον πιο δραματικό τρόπο όλα αυτά που περιμέναμε, αλλά και με επίσημη καταγραφή και μέτρηση καθημερινή των στοιχείων της ανεργίας και της εξέλιξης της αγοράς εργασίας στον τόπο μας. Βέβαια η μελέτη αυτή συνεχίζεται για να δούμε σε επόμενο χρόνο, στο τέλος του χρόνου, πώς ακριβώς θα έχουν διαμορφωθεί οι θετικοί δείχτες, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε και να το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Για να μπορούμε να παίρνουμε βέβαια και τα αντίστοιχα μέτρα και να προσαρμόζομαστε κάθε φορά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.